Είναι 1.151 τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη χώρα μας, Νίκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι διασωληνωμένοι είναι 246 στις μονάδες εντατικής θεραπείας και δυστυχώς 27 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους μόλις το τελευταίο 24ωρο. Η Αττική βράζει κυριολεκτικά. Τα κρούσματα τα σημερινά είναι 612 και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 83. Όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναλυτικά τα όσα είπε για την Αττική ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας από το Βήμα της Βουλής σε σχέση συγκεκριμένα με τα ενεργά κρούσματα που αυτά απασχολούν ιδιαιτέρως τους επιστήμονες. Στο βόρειο τομέα η αύξηση την οποία είδαμε ήταν στο 81% παραπάνω την τελευταία εβδομάδα. Στον κεντρικό τομέα 67% παραπάνω και τα ενεργά κρούσματα είναι 1.040, Νίκη. Στο δυτικό τομέα 23% η αύξηση, 550 τα ενεργά κρούσματα. Στον Πειραιά η αύξηση είναι στο 90% και 500 κρούσματα. Και γενικώς στην περιφέρεια Αττικής 78% είναι η αύξηση και τα ενεργά κρούσματα είναι 4.000 αυτήν την ώρα που μιλάμε, όπως εξήγησε ο καθηγητής. Καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες όπως ο κύριος Τσιόδρας ότι εδώ μιλάμε για μια εκτόξευση. Τα ποσοστά αύξησης είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σήμερα είχαμε και μια συνεδρία των επιδημιολόγων, Δέσποινα. Είναι η συνεδρίαση της Τετάρτης. Έβαλαν κάτω ένα-ένα τα δεδομένα και τις περιοχές οι επιδημιολόγοι. Είναι η πρώτη σύσκεψη, θα ακολουθήσει αυριανή. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν όπως κάθε Παρασκευή από το σύνολο, την ολομέλεια της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Τι μάθαμε όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τρεις είναι οι περιοχές που είναι στο στόχαστρο των υγειονομικών αρχών. Είναι η Αττική, και εδώ μαθαίνουμε ότι είναι στο τραπέζι αυτή την ώρα να υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6, όπως γίνεται και στις άλλες κόκκινες περιοχές. Βράζει κυριολεκτικά η Πάτρα, η Αχαΐα. Είναι πιθανό και αναμένουμε να το δούμε με τα δεδομένα των 2 επόμενων ημερών, αν θα μπει σε καθολικό lockdown. Ενώ συζήτηση μεγάλη γίνεται και για τη Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες 2 μέρες θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περιοχή. Τα δεδομένα από το υγειονομικό φορτίο είναι ότι αυξήθηκε κατά 50%. Να το δούμε. Δέσποινα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Βλεπάκη.